εφαρμόστηκε επιτέλους από την κυβέρνηση η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τα αναδρομικά των αστυνομικών, με αποτέλεσμα την επιστροφή των χρημάτων στους δικαιούχους που παρανόμως είχαν υποστεί μειώσεις στους μισθούς τους από τον Αύγουστο του 2012. Η απόφαση αυτή της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας προέβλεπε επίσης επαναφορά των μισθών στα επίπεδα 1 Αυγούστου του 2012. Δυστυχώς αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα και για τον λόγο αυτό θα είναι πρώτιστο ζήτημα στις συνδικαλιστικές μας διεκδικήσεις για το έτος 2019. Να τονίσουμε εδώ ότι τα αναδρομικά είναι χρήματα που μας ανήκουν και δεν είναι κάποια επιπλέον εισφορά στους ενστόλους. Θέμα έχει δημιουργηθεί με ειδικούς φρουρούς, καθώς και για αστιφύλακες και υπαρχιφύλακες που προέρχονται από ειδικούς φρουρούς, οι οποίοι δεν πήραν αναδρομικά. Το Αρχηγείο έχει εκδώσει κάποια ανακοίνωση σχετικά με το ζήτημα αυτό, που αναλύει για ποιο λόγο δεν δικαιούνται η κατηγορία αυτή των αστυνομικών αναδρομικά, πλην όμως εξακολουθεί να δημιουργεί αμφιβολίες στους ειδικούς φορείς, οι οποίοι θεωρούν ότι κακώς δεν έχουν πάρει αναδρομικά. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρξει αιτιολογημένη και πλήρης επεξηγημένη ότι θα πρέπει να υπάρχει πλήρης επεξηγημένος ο λόγος για τον οποίο δεν έλαβαν αυτή η κατηγορία αστυνομικών αναδρομικά. Εμείς παρόλα αυτά παρακολουθούμε εκτενώς το ζήτημα και θα είμαστε στο πλευρό των συναδέλφων μας. Στο πλαίσιο του 2018 θέλω να κάνω ένα μικρό επίλογο προς πέρυσι χρονιά. Αν λύθηκαν κάποια προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι συναδελφοί σας, την καθημερινότητά τους και αυτά έχουν να κάνουν με τον εξοπλισμό, τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό που τόσες φορές έχουμε αναφέρει. Τα προβλήματα στις αστυνομικές υπηρεσίες όσον αφορά τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, όσον αφορά τα αλεξίσφαιρα, τα οποία τα περισσότερα είναι λιγμένα, όσον αφορά τα περιπολικά, τα οποία είναι παλαιού τύπου και τα οποία πρέπει καθημερινά να κάνουν πάρα πολλά χιλιόμετρα, τα προβλήματα αυτά δυστυχώς δεν έχουν επιληθεί. Είμαστε αισιόδοξοι όμως ότι το 2019 κάτι θα αλλάξει και θα δοθούν λύσεις σε όλα αυτά τα προβλήματα που ταλανίζουν εδώ και χρόνια τις αστυνομικές μας υπηρεσίες, έτσι ώστε ο αστυνομικός να έχει τα εχέγγυα να εκτελεί όσο δυνατόν καλύτερα τα καθήκοντά του. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η Ένωσή μας θα πραγματοποιήσει χριστουγεννιάτικη παιδική γιορτή την Παρασκευή 21 του μηνός και ώρα 18:30 στο κέντρο πινακοθήκης στην Τρίπολη. Έχουν ήδη δοθεί δωροεπιταγές για τα παιδιά των αστυνομικών ηλικίας έως 12 ετών. Στο χώρο θα υπάρχει παιδαγωγός, ο οποίος θα κρατήσει ευχάριστα και δημιουργικά τα παιδιά. Παρακαλούνται και προσκαλούνται όλοι οι συνάδελφοι της διεύθυνσής μας να παρευρεθούν και να τιμήσουμε την παρουσία τους την εκδήλωση αυτή. Κινούμενοι στο πνεύμα των ημερών, θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Παρασκευή 28 του μηνός φιλικός αγώνας μπάσκετ μεταξύ αστυνομικών. Η μία ομάδα θα απαρτίζεται από αστυνομικούς οι οποίοι υπηρετούν στην έδρα της διεύθυνσής μας και η αντίπαλη ομάδα θα είναι οι αστυνομικοί που υπηρετούν στο αστυνομικό τμήμα Μεγαλόπολης καθώς και στην πυροσβεστική υπηρεσία της Μεγαλόπολης. Ο αγώνας αυτός θα έχει φιλανθρωπικό σκοπό καθώς θα μαζευτούν τρόφιμα, ρούχα και παιχνίδια τα οποία θα αποδοθούν στο Σύλλογο Τριών Τέκνων Μεγαλόπολης Ουαρκάς καθώς και στο Σύλλογο Γυναικών Μεγαλόπολης Καλλιστό. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη και παρακαλούνται επίσης όλοι οι συνάδελφοι καθώς και οι πολίτες της Μεγαλόπολης να παρευρεθούν και να συνεισφέρουν με τη βοήθειά τους στους προαναφερθέντες συλλόγους. Τέλος, να ευχηθώ καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το έτος 2019 στους συμπολίτες μας οι οποίοι πρόκειται να εκδράμουν να οδηγούν προσεκτικά για να φτάσουν με ασφάλεια στον προορισμό τους. Στο πλευρό τους θα βρίσκονται όλο το 24ωρο αστυνομικοί, οι οποίοι θα εκτελούν τα καθήκοντά τους όλες αυτές τις εορταστικές ημέρες. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά!